Μια σπουδαία νίκη σήμερα επί του Ολυμπιακού. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε ο αγώνας? Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Σίγουρα την περιμέναμε από τον πρώτο γύρο αυτό το παιχνίδι. Γιατί χάσαμε μέσα στη έδρα μας με 2-0 και περιμέναμε όλα τα παιδιά αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή. Ήταν σε κάποια σημεία κάπως καλύτερος. Το περιμέναμε αυτό γιατί και ηλικιακά είναι 1 και 2 και 3 χρόνια μεγαλύτερη από εμάς. Σίγουρα κρίθηκε στο ότι ο τροματοφύλακας μέσα σε πάρα πολύ καλή μέρα έβγαλε 2-4 και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Αλλά και εμείς στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε 2 ευκαιρίες που μπορούσαμε να προηγηθούμε πιο γρήγορα στο σκορ. Αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα ντέρμπι ήταν 2 πολύ καλές ομάδες. Αξίζει ο Ολυμπιακός η διαδρομή του. Δεν μειώνω την ομάδα μου καθόλου. Είναι μια ομάδα πολύ καινούργια φέτος. Του Ολυμπιακού είναι εδώ και 2-3 χρόνια μαζί. Και πιστεύω ότι εμείς την επόμενη χρονιά θα βρούμε τη δουλειά μας. Με την νίκη σας αυτή, από ό,τι δείχνει, επανέρχεστε και στο παιχνίδι στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Σίγουρα, εντάξει, δεν είναι ο αποτέλεσμα του σκοπού μας. Σίγουρα θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό που το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλα τα παιδιά αυτό το διάστημα είναι να πρωταγωνιστούμε και να είμαστε νικητές. Όταν κερδίζει το Ολυμπιακό εδώ μέσα, νομίζω ότι δείχνουμε μια ψυχολογία, μια νοοτροπία νικητή. Και αυτό θέλω να περάσω στην ομάδα. Σίγουρα για να πάρει ένα μάτσο όπως το σημερινό μέσα στον Ολυμπιακό, μέσα στην Ελλάδα, θέλει και την τύχη, ίσως ήταν το μέρος μας. Αλλά τολμήσαμε, δεν κάναμε με παιδιά των 96 γενικές, Σαμαρίδη που θέλουν. Είδαμε και τον Μπόζογλου, είδαμε και άλλα παιδιά. Τον Μπουλούρι, του Μαλίδη, οι οποίοι είναι 96 γενικές. Δεν το λέω με δικαιολογία, όχι πιστεύω. Τα πιστεύουμε και τα βάζουμε αυτά τα παιδιά να παίξουν. Γιατί το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αυτά τα παιδιά και του Ολυμπιακού. Βλέπω τον Ιαλίδη είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης προς το Θεό που αξίζει κάτι καλύτερο. Έχει πολύ καλός παίκτης ο Ολυμπιακός, συγχαρητήρια. Είδε μια σπουδαία δουλειά στις υποδομές και αυτό που θα προσέξουν όλοι οι συμβούλες. Σας ευχαριστούμε πολύ.